Μορχές μου, καλώς ορίσατε στην περιποίηση των σκύλων μου. Σήμερα θα μάθουμε ανέμακτα tips για το πώς να κάνετε τα σκυλιά σας μπάνιο εύκολα, γρήγορα, χωρίς κανένα μπελά, χωρίς κανένα πρόβλημα. Να θυμάστε πάντα ότι το κάθε σκυλί έχει το χαρακτήρα του. Κάποια λειτουργούν με το φαγητό, κάποια με το χάδι. Οπότε μάθετε το χαρακτήρα του σκύλου σας και έτσι θα γίνει πολύ πιο εύκολη η ζωή με το σκυλί. Αν σας αρέσουν τα βίντεο με σκυλάκια, με συμβουλές και όλα αυτά τα όμορφα, μην ξεχάσετε να κάνετε like στο συγκεκριμένο, να κάνετε εγγραφή στο κανάλι μου και να πατήσετε το καμπανάκι για να σας έρχονται ειδοποιήσεις για όλα τα νέα μου βίντεο. Και κάτω στην περιγραφή θα βρείτε όλα μου τα social media, στα οποία να πάτε να με ακολουθήσετε. Στο Instagram είμαι Another Makeup World, καθώς εκεί ανεβάζω πάρα πολλές φωτογραφίες με τα σκυλάκια μου και γενικότερα μαθαίνετε πράγματα και θαύματα τα οποία δεν τα μαθαίνετε ποτέ εδώ στο YouTube. Εδώ είναι και η γραβάτα. Οπότε, ξεκινάμε! Εννοείται ότι περιμένω να μου πείτε κάτω στα σχόλια πώς περιποιήσετε εσείς το σκυλάκι σας, τι το ιδιαίτερο του κάνετε, πώς το κάνετε μπάνιο, με τι το κάνετε μπάνιο, πώς το κτηνίζετε και με τι. Όλα αυτά τα ωραία με ενδιαφέρουν να τα μάθω, γιατί έχω 2 σκυλάκια και θέλω το καλύτερο για αυτά. Και πάντα μαθαίνω νέους τρόπους να τα περιποιούμε και αυτό μου αρέσει πολύ. Συμβουλή για μπάνιο νούμερο 1. Ναι, έχω βάλει την κάμερα πάνω στη λεκάνη. Θα φέρετε μαζί σας στο μπάνιο τα treats. Πολλά treats. Ειδικά αν το σκυλάκι σας παρακινείται πολύ από το φαγητό. Συμβουλή νούμερο 2. Προκειμένου να μην βουλώσει τίποτα από τρίχες, θα πάρετε ένα τούλι, θα πάρετε και αυτό εδώ το πραγματάκι και μια πέτρα. Κατά προτίμηση 2 πέτρες για να σταθεροποιηθεί το τούλι καλά, αλλά και μία θα μας βολέψει, ούτως ώστε να μην μπουν όλες οι τρίχες εκεί μέσα που δεν τις θέλουμε. Επίσης, προτιμήστε να πλύνετε τα σκυλάκια σας όταν το μπάνιο σας θα θέλει καθάρισμα. Έτσι μετά δεν θα κλαίτε που πρέπει να το καθαρίσετε παραπάνω από μία φορές. Και μαζέψτε και την κουρτίνα. Δεν την θέλετε στη μέση και δεν θέλετε το σκυλάκι σας να τη σκίσει με κάποιο του νύχι. Πιστέψτε με. Μην φοράτε ρούχα τα οποία μετά θα λυπηθείτε να τα βάλετε για πλύσιμο και πάρτε πετσέτα την οποία δεν θα τη χρειαστείτε, είναι παλιά και θα την έχετε μόνο για αυτή τη δουλειά. Η συγκεκριμένη είναι και από περιοδικό, οπότε ήταν και πολύ οικονομική. Μπράβο! Το σκυλάκι σας εδώ πρέπει να αράξει, να χαλαρώσει, να είναι πάρα πολύ ήρεμο. Ναι, για να το επιβραβεύετε, όσο πιο ήρεμο είναι, τόσο το καλύτερο. Μπράβο, γραβάτα! Η γραβάτα το φοβάται λίγο το μπάνιο. Και ξεκινάμε και το βρέχουμε όλο. Το μόνο που θα προσέξουμε είναι μην πάει νερό εδώ, στα αυτάκια. Ναι, συγχαρητήρια, μα τι καλό κορίτσι. Μπράβο! Μπράβο! Θα πάρουμε αυτό εδώ, το οποίο είναι για τα κουταβάκια. Και θα κάνουμε μπανάκι τη γραβάτα μας. Εδώ με τα χέρια, ένα ελαφρύ μασάζ. Να καθαρίσουμε, να ξεβρωμίσουμε, ναι. Και στην ουρίτσα εννοείται. Και ναι, πρέπει να πιάσετε τα ακατάλληλα σημεία του σκύλου σας. Θα το κάνω για να σε καθαρίσω όμως. Το νερό πρέπει να είναι χλιαρό, ούτε πολύ ζεστό, ούτε πολύ κρύο. Γραβάτα, μέσα. Έλα. Μέσα. Μπράβο, μπράβο κούκλα μου. Σιγά, σιγά. Μπράβο. Μπράβο. Δεν είμαι χαρούμενη, μπέλ μου, ρε. Τώρα θα τελειώσουμε. Εγώ είμαι εδώ, ναι. Εγώ είμαι. Τώρα θα βάλουμε conditioner για να είναι πιο εύκολο να χτενιστούμε. Κάτσε εκεί. Μη, τι έκανες, έλα εδώ. Εδώ, μπράβο. Μπράβο γραβατόνι μου. Να βάλουμε conditioner. Να χτενιζόμαστε πιο εύκολα. Σιγά. Συγχαρητήρια. Σε όλες τις περιοχές που είναι δύσκολο να σε ταινίσω. Α, σε ευχαριστώ που με βοηθάς. Σηκώθηκε, μωρέ. Όρθια. Και εδώ είναι πολύ δύσκολο να τη χτενίσω, οπότε επικεντρώνομαι εδώ. Κάτω από την ουρά, εδώ πέρα.
Έχουμε μία οδοντόκρεμα η οποία είναι ειδική για τα σκυλιά. Και όσο περιμένουμε να δράσει το conditioner μας, εμείς θα πλύνουμε δόντια. Το ιδανικότερο είναι βέβαια κάθε μέρα να τους πλένετε τα δόντια, αν προλαβαίνετε, είναι το ιδανικό για τα σκυλάκια σας. Ναι, για τα αγγελούδια μας. Ξεπλένουμε και το conditioner. Ου, είμαστε έτοιμες. Μπράβο. Μπράβο. Θα σου στραγγίξω εδώ τα πατουσάκια, γιατί οι πατούσες εδώ βγάζουν πάρα πολύ νερό. Πάμε, έξω. Έλα, πάμε γραβάτα. Yes. Μπράβο. Ναι, Λούνα μου. Ναι, τι είναι, μη φοβάσαι το μπάνιο, όλα καλά θα πάνε. Ωμωρέ, αδυνατούλα μου, δες εδώ μια μέση που έχει, μικρούλα. Ναι. Τι όμορφη που είσαι. Έλα. Έξω. Μπράβο. Λουνίτα μου, τι είναι. Τώρα σε λίγο θα στεγνώσεις, κάνει υπομονή. Καθαρούλα μου, μπράβο αγάπη μου. Εσύ στέγνωσες. Εντάξει, κάπως στέγνωσες κι εσύ σιγά σιγά. Ναι, ξεκινάω, πες και στεγνώνω, ναι. Λοιπόν, τέτοια βούρτσα συνήθως χρειάζονται τα μακρύτριχα. Όπως η Λούνα μου εδώ, την αναγνώρισε τη βούρτσα της. Απλά περνάτε έτσι το σκύλο. Είναι σχετικά εύκολο. Η γραβάτα όμως έχει ένα πολύ πιο πυκνό τρίχωμα και χρησιμοποιούμε αυτήν εδώ τη βούρτσα που κάνεις έτσι όταν έχουν ολοκληρωθεί οι βουρτσιές και φεύγουν οι τριχούλες. Τι είναι, αγαπάτε τόσο πολύ τις βούρτσες σας, τους αρέσει το βούρτσισμα. Ναι, μου αρέσει το βούρτσισμα. Δεν είναι τίποτα το ιδιαίτερο και απλά βουρτσίζω γύρω στις 2 φορές την εβδομάδα μέχρι να πονέσουν τα χέρια μου, γιατί αυτά τα σκυλιά, αυτά εδώ τα σκυλιά, γραβάτα έχουν πολύ τρίχωμα. Όσον αφορά τις βούρτσες, πρέπει να σας πω ότι είναι πολύ σημαντικό να ξέρετε το τρίχωμα του σκύλου σας και όταν το ξέρετε, τότε θα μπορείτε να επιλέξετε και την κατάλληλη βούρτσα για αυτό το τρίχωμα. Πάντα μπορείτε να ρωτάτε τους ανθρώπους στα pet shops και εννοείται τον κτηνίατρό σας. Μετά το βούρτσισμα τους βάζω συνήθως ένα σπρέι το οποίο είναι αποθετικό για τα παράσιτα. Αφού ξεκάσετε όλο το σκύλο με το σπρέι, μετά από 1-2 ώρες μπορείτε να τον ακουμπήσετε. Κανονικά δεν κάνει να τον ακουμπήσετε όσο φοράει το σπρέι. Κάτω από ένα τραπέζι κάθεσαι από τότε που σε γνώρισα. Ναι. Με το άσπρο το γεννάκι της, μωρέ η Λούνα. Είσαι τόσο γλυκιά. Για σένα λέω, ναι. Λοιπόν, ακούστε τι είχα κάνει όταν είχα τα κουτάβια. Κάτι το οποίο μας έσωσε, παιδιά. Σας λέω διάφορα τώρα για τα σκυλιά, ό,τι μου έρχεται. Λοιπόν, είχαμε πάρει πάνες. Έχω να σας δείξω αυτές εδώ. Και επίσης, αυτό είναι το μέγεθος 60x90. Έχει 15 μέσα. Το σκυλάκι σας δεν θα ξέρει τι είναι η πάνα. Λογικό, δεν είναι άνθρωπος, είναι σκυλί. Συγγνώμη που είναι βρώμικο, αλλά ειδικότερα για την γραβάτα το χρησιμοποιώ. Είναι ένα σπρέι εκπαίδευσης, το ψεκάζεις πάνω στην πάνα και έτσι το μικρό το σκυλάκι ξέρει πού πρέπει να πάει να τα κάνει. Ειδικά όσοι τα έχετε μέσα στο σπίτι αποκλειστικά και μόνο, αν και το σκυλί πρέπει να βγαίνει βόλτα, παιδιά. Αυτά είναι πάρα πολύ χρήσιμα. Εγώ καμιά φορά το ψεκάζω και στο χώμα για να μαθαίνει η γραβάτα να πηγαίνει μόνο στο χώμα στη βόλτα και έτσι το έχει μάθει πολύ πιο εύκολα. Επειδή και οι δύο ήταν πολύ καλά κορίτσια σήμερα, έχω αυτά εδώ, τα οποία είναι από τα Χριστούγεννα. Αυτό είναι για τη γραβάτα και αυτό εδώ είναι για τη Λούνα. Τι είναι, Λούνα? Δεν είναι δικό σου ακόμα. Μπράβο, κορίτσι μου. Αυτό εδώ μας το έδωσε το Pet World Box, το είχε μέσα στο κουτί των Χριστουγέννων. Αυτό είναι μεγάλο.
Θα φας και εσύ, κούκλα μου. Θα φας, αγάπη μου. Στο υπόσχομαι. Μείνε. Μπράβο. Αυτή εδώ είναι η κάρτα της γραβάτας. Οπότε νομίζω ότι δικαιούται και αυτή. Τον ταρανδό της. Μείνε. Κούκλα μου. Έλα. Μπράβο. Κάτω. Μπράβο, κουκλάρα μου. Συγχαρητήρια. Μείνε. Φάει. Μπράβο, έτσι με ηρεμία. Μπράβο, γραβάτα μου. Το Pet Pet μας έδωσε αυτά εδώ τα παιχνίδια. Είναι ενθουσιασμένη και οι δύο για αυτά. Τι συμβαίνει? Δεν θα παίξεις. Μεγάλωσε το κορίτσι μου. Με μπαλάκια παίζουν πιο εύκολα, πιστεύω. Προστατεύεις το παιχνίδι σου? Το προστατεύεις, είναι δικό σου. Το ροζ, ναι. Ξάπλωσε πάνω του. Ποιος το? Γρήγορα, γρήγορα. Όπα. Μπράβο, Λούνα! Συγχαρητήρια! Δεν το πιστεύω. Μπράβο! Συγχαρητήρια! Ξέχασα να σας πω ότι καλό είναι τα σκυλάκια σας πριν τα κάνετε μπάνιο να έχουν πάει βόλτα και γενικότερα να είναι σε μια κατάσταση ήρεμη, διότι αν τα έχετε πάει βόλτα και έχουν κάνει τη γυμναστική τους και όλα αυτά τα ωραία, έτσι θα είναι και πιο ήρεμα στο μπάνιο και δεν θα σας κάνουν και τη ζωή δύσκολη. Επίσης από Pet Pet έχουμε αυτό εδώ το κρεβάτι για σκύλους, το οποίο ανοίγει, παιδιά, και μπορείτε να το βάλετε και πάνω στον καναπέ και ανοίγει έτσι εδώ. Εμείς θα το έχουμε στο πάτωμα, διότι επειδή έχω δύο σκυλιά τους απαγορεύω γενικότερα να είναι στους καναπέδες. Λούνα, σου αρέσει? Της αρέσει της Λούνα? Ορίστε, δικό σου. Δικό σου, κούκλα μου. Γραβάτα. Σου αρέσει το κρεβάτι σου? Έφερες και το παιχνίδι? Μπράβο. Ναι. Είναι τέλειο για το μέγεθός του αυτό το κρεβάτι. Είναι το ιδανικό. Την πάνα, το κρεβάτι, τα παιχνίδια και τα δύο σαμποάν τα πήρα από τον μεγάλο σκλαβενίτη στη Γλυφάδα, Μέγκα Σκλαβενίτης αν δεν κάνω λάθος λέγεται, και τα πήρα σύνολο 35 ευρώ. Τίποτα. Σας έδειξα και προϊόντα τα οποία θεωρώ ότι βοηθούν όσον αφορά την εκπαίδευση, όσον αφορά το τρίχωμά τους να είναι πιο λαμπερό και πιο υγιές. Η Λούνα μου είναι αυτή εδώ στην αγκαλιά όπως πάντα. Ελπίζω να σας έδωσα κάποια χρήσιμα tips για το πώς να περιποιήσετε και εσείς τα δικά σας τα σκυλάκια. Να θυμάστε ότι είναι μέλη της οικογένειάς μας και εννοείται αξίζουν τα καλύτερα. Ελπίζω από εδώ και στο εξής να κάνετε πιο εύκολα και πιο ανώδυνα το σκύλο σας μπάνιο και γενικότερα να τον περιποιήσετε. Δεν αναφέρθηκα καθόλου στα νύχια, καθώς οι λύκοι δεν έχουν τέτοιο θέμα, δεν χρειάζεται να τους κόβεις τα νύχια, τα ελέγχει ο κτηνίατρός μου όποτε πηγαίνουμε και τα ακονίζουν πολλές φορές σε πέτρες, σε χώματα και τέτοια από μόνα τους σαν σκυλιά. Γι' αυτό δεν μιλήσαμε για νυχάκια σήμερα όσον αφορά την περιποίηση. Αυτά από μας. Κάντε like εάν σας άρεσε αυτό το βίντεο. Κάντε εγγραφή στο κανάλι μου και πατήστε το καμπανάκι για να σας έρχονται ειδοποιήσεις για όλα τα νέα μου βίντεο. Και κάτω στην περιγραφή θα βρείτε όλα μου τα social media, στα οποία να πάτε να με ακολουθήσετε, διότι εκεί ποστάρω πολλές φωτογραφίες με τα ζωάκια μου τα γλυκά. Και μαθαίνετε πράγματα που δεν τα μαθαίνετε ποτέ εδώ στο YouTube. Αυτά από μας, ομορφιές. Φιλιά πολλά! Τουκ!